πολιτικές κυρίως, όχι μόνο, λένε ότι έχει σχηματιστεί, φαίνεται ότι σχηματίζεται μία πλειοψηφία για να θεωρήσει αντισυνταγματικές τις μειώσεις που γίνανε από το 12 και πέρα. Από το 12. Μόνο με το νόμο 4093. Ναι. Αν θυμάστε καλά, οι μειώσεις αυτές είναι 5% για συντάξεις κύριες και επικουρικές αθρηστικά πάνω από 1000 ευρώ και πάνε μέχρι 20% ανάλογα με την αύξηση του ύψους των συντάξεων. Προσέξτε, η απόφαση αυτή δεν έχει εκδοθεί. Ναι, αλλά επομένως, τώρα οι πληροφορίες άμα δεν ξέρουν. Όχι, πληροφορίες, όχι, δεν... όχι, όχι, άμα δεν δούμε την απόφαση δημοσιευμένη για να ξέρουμε τι λέει, να ξέρουμε αν αφορά τους 15, αν θα έχει επίπτωση και στους υπολείπους, πώς θα γίνει αυτό, αφορά το μέλλον, έχει αναδρομικότητα. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία συναδελφοί σας έχουν αρχίσει και με ρωτάνε από προχθές. Είναι πρόωρα όμως να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Γράφτηκε κάπου ότι θα είναι το κόστος 2,8 δισευρώ ναι. το χρόνο από εδώ και πέρα. 4, τόσο θα πάνε βάλουν και τα αναδρομικά. Αυτά εγώ τα θεωρώ ανακριβή. Έκανα κάποιους λογαριασμούς προχθές. Είδα ότι από εδώ και πέρα, αν βάλουμε και τα δώρα μέσα, ναι. γιατί με τον νόμο κοπήκανε και τα δώρα, έτσι, ναι, με τον ίδιο νόμο. Επομένως και αυτή, και εδώ πάει για τη συνταγματικότητα, δεν θα ξεπερνάνε το 1,8 με 2 δις το χρόνο. Αλλά επαναλαμβάνω, μη βιαζόμαστε. Με 2 δις. Ναι, μη βιαζόμαστε. Αυτό διότι το λέτε δηλαδή ότι καταρχήν, είναι λίγο. Καταρχήν, προσέξτε, καταρχήν είναι 15 άτομα. Έτσι. Εγώ είπα σε συναδέλφους σας νωρίτερα ότι μακάρι να είναι έτσι. Εύχομαι το Συμβούλιο Επικρατείας να δικαιώσει αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Ναι, από εκεί και πέρα. Τα λεφτά εσύ και... θα τα βρούμε από εκεί και πέρα. Θα τα βρούμε. Υπάρχουν δυνατότητες να τα βρούμε. Όχι, δύο λεφτά. Άμα τα έχεις και μπορεί να τα βρεις, βγάλτε και μόνος χωρίς να αποβάσεις τους συμβούλους. Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, εμείς βρήκαμε μια νομοθεσία. Του 2012 είναι νομοθεσία. Μα πώς θα τα βρούμε όταν εσείς προχτές είπατε ότι αντέχουν για τη συντάξη μέχρι το 17 μόνο. Εγώ αυτά τα λέω από το 2001, αν θυμάστε καλά. Δεν είπα, κύριε, ότι δεν τα λέτε από το 2001. Το λέμε ότι μας ενδιαφέρει τι θα γίνει τώρα. Ακριβώς. Εδώ, λοιπόν, όταν λέτε λοιπόν εσείς ότι αντέχουμε οι συντάξεις μέχρι το 17, έχει βιωσιμότητα το ζήτημα. Έχουν ανακύψει διάφορα ζητήματα. Και με την ίδια άνεση μετά λέτε ότι θα βρούμε και 2 δις το χρόνο, ας πούμε, παραπάνω. Ακούστε, ακούστε. Δεν είναι λίγο αντιφατικό αυτό? Καθόλου, καθόλου. Να είμαστε ειλικρινείς. Με το PSI κόπηκε το 80% των αποθεματικών. Έτσι, επαναλαμβάνω, το 80% των αποθεματικών. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος. Και έχουμε ήδη το πρόγραμμα πώς θα βρεθεί τρόπος για να συμπληρωθεί αυτός, να αναπληρωθούν οι ζημιές που έγιναν με το PSI. Αν δεν αναπληρώσουμε τις ζημιές με το PSI, θα συνεχίσουμε το ίδιο βιολάκι που είχαμε μέχρι τώρα. Ξεκινώ από την κουβέντα της κυρίας Λαγκάρτ. Φαίνεται ότι οι δανειστές μας έχουν κάποια σύγχυση. Έχουν μεταξύ τους, φαίνεται, άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Χθες έδωσα μία συνέντευξη στη γερμανική τηλεόραση. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό όταν μου είπανε το εξής. Πώς θέλετε να μην μειωθούν κι άλλο οι συντάξεις όταν εσείς δηλώνετε επισήμως μέσω του προγράμματος Ήλιος που έχει βγάλει το Υπουργείο Εργασίας ότι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα γύρατος είναι 950-970 κυμαίνεται από μήνα σε μήνα ευρώ και εμείς στη Γερμανία έχουμε 800 ευρώ μέση σύνταξη. Αναγκάστηκα να σας εξηγήσω ότι στη σύνταξη αυτή που κακώς οι προηγούμενοι στο Υπουργείο το ανέδειαν ότι ήταν 950, δεν περιλαμβάνει τις μνημονικές κρατήσεις. Αν αφαιρέσω τις κρατήσεις των μνημονίων, η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι 700 ευρώ. Και το 66% των συνταξιούχων, 2 στους 3, παίρνουν σύνταξη κάτω από 500 ευρώ. Επομένως, η παραπληροφόρηση. Αλλά τώρα δεν τις περιλάβανε τις μνημονιακές κρατήσεις. Τις μνημονιακές μειώσεις για να γίνονται κρατήσεις επί του συνόλου για να βοηθηθούν τα ταμεία. Όχι, όχι. Έβγαινε κάθε μήνα, πάρτε το. Τους δύο τελευταίους μήνες τα αλλάξαμε. Και έχουμε βάλει Όχι, προσέξτε. Έλεγε 970-950 ανάλογα με το μήνα. Δεν έλεγε πόσος είναι οι κρατήσεις. Εμείς βάλαμε τώρα μία κολόνα, μία στήλη επιπλέον. Και λέγαμε οι κρατήσεις είναι τόσο. Έτσι. Θα δούμε. Άρα λοιπόν, εσείς λέτε μακάρι. Μακάρι λέτε. Ασφαλώς λέω μακάρι. Να... Προσέξτε λοιπόν. Ναι. Το σύστημα αυτή τη στιγμή θέματα, το λέω για να μην γίνει καμιά παρανόηση. Θέματα ρευστότητας δεν έχει. Μπορεί να πληρώνει κανονικότατα τις συντάξεις χωρίς κανένα πρόβλημα μέχρι και το τέλος του 17. Από εκεί και πέρα το σύστημα. Δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά προσέξτε. Ο διοικητής του ΑΕΠ που ήταν προηγουμένως εδώ μας είπε ότι του λείπουν καμία 33 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του μήνα. Πρώτον. Και δεύτερον, ότι δεν πληρώνουν τους προμηθευτές, οι οποίοι αυτοί όλοι δεν δίνουν στους ανθρώπους τα λεφτά τους. Για τώρα να θέλετε να σας πω την παθογένεια που έχουν. Αυτό εννοείται ρευστότητα εσείς. Βεβαίως. Το σύστημα είναι σύστημα. Δεν είναι μόνο ο ΑΕ. Αν δεν έχει ρευστότητα, μα τι γίνεται τώρα 4 χρόνια. Με συγχωρείτε, 4 χρόνια τι γίνεται, αυτή η δουλειά δεν γίνεται.
Τι γίνεται επί 4 χρόνια. Παίρνουμε τη συνολική. Ακριβώς. Παίρνουμε τη συνολική ρευστότητα του συστήματος και καλύπτουμε τις ανάγκες. Γνωστό το ΙΚΑ τι κάνει. Τι κάνει τώρα και 4 χρόνια. Επί 4 χρόνια. Του λείπουν 10, 15, 20, 30 εκατομμύρια. Όχι τον ΟΑΕΒ. Όχι μόνο. Δίνει με τη διαδικασία των ρεύσεων. Δίδει ομόλογα, παίρνει ρευστό. Σε 4-5 μέρες επιστρέφει. Το ρευστό παίρνει πίσω το ομόλογο. Λοιπόν, για μισό λεπτό τώρα, εντάξει. Θα τα πούμε, αυτό που εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω από τώρα είναι ότι εάν δεν βρούμε τρόπο να αναπληρώσουμε τις απώλειες του PSI, το σύστημα δεν μπορεί να βγει. Εμείς ψάχνουμε λοιπόν, θεσπίζουμε το Εθνικό Ταμείο, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης για να ενισχύσουμε το σύστημα και μετράμε την απόδοση 24 νέων πηγών ενισχυτικών του συστήματος. Θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αν τα αφήσουμε έτσι όπως είναι, αυτό που είπε η κυρία Λαγκάρτ, τι είπε η κυρία Λαγκάρτ, είπε το σύστημά σας δεν είναι βιώσιμο. Και λοιπόν, τα λέει ο κύριος Τόμψεν αυτά. Η κυρία Λαγκάρτ παίρνει πληροφόρηση από τον κύριο Τόμψεν. Τι λέει λοιπόν, τόσα χρόνια τώρα τι γινότανε. Μειώναμε τις συντάξεις, ανεβάσαμε τα όρια ηλικίας. Εάν εξακολουθήσουμε αυτή τη δουλειά, δεν πάμε για την βιωσιμότητα του συστήματος, πάμε για το θάνατο του συστήματος. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε λοιπόν, 2 λεπτά. Για πάμε για στην Πέμπτη. Για ζήτηση με τους και μετά, και αυτά, αλλά και τούτα που θα δούμε τώρα.